Α, θα πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα μόνη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο κεραμικός. Γιατί? Γιατί έχει πάρα πολύ πολυκοσμία, ξέρεις, έχει και όλα αυτά τα πολύ μηχανικά που κάνουν τα rollerblades, που είναι skateboards και όλα αυτά. Χρώματα, ήχους. Χρώματα, ήχους, όλα αυτά. Και βέβαια δεν έχω πάει και πάρα πολλές φορές, δεν με επιτρέπει και ο χρόνος. Έχεις προσαρμοστεί στην ελληνική ζωή, στον ελληνικό ρυθμό? Προσπαθώ. Όσο πιο καλά, όσο περισσότερο, δηλαδή, θέλω να ζω όπως ζει ο Έλληνας, αλλιώς δεν έχω κανένα λόγο να ζω στην Ελλάδα. Γιατί ζεις στην Ελλάδα? Γιατί μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό ότι είμαστε, ότι υπάρχει ζωντάνια, ότι οποιαδήποτε στιγμή έχεις ανάγκη να βγεις έξω μία βόλτα μπορείς να βγεις. Παίρνεις μαζί σου το μπουκάλι από το νερό και βγαίνεις έξω μία βόλτα στη θάλασσα. Θα σου πω τη μικρή την είδες, την καλομέρα στην Eurovision. Αχ, δεν ήτανε κούκλα. Ήταν όδωρη, φρέσκια. Κουτσάχουπίνα, κουτσάχουπίνα. Μιλήσατε καθόλου για αυτά? Μιλήσαμε και συγκεκριμένα σήμερα έλαβα και ένα μήνυμα. Τώρα αυτή θα φύγει, θα πάει η Νέα Υόρκη. Έχει το baby bath που τα κάνουν, το baby bath που κάνουν που... Όχι, αυτό είναι πρώτο γεννήσει. Κάποιος κάνουν τίποτα, ένα celebration και στην Νότια Αφρική το κάνουν και στην Αμερική. Θα γεννήσει η αδερφούλα της. Και θα φύγει και μετά έχουμε πει μακάρι μετά όταν θα επιστρέψουν πως πολλά πια. Θυμήθηκες λίγο τα δικά σου όταν είδες το green room και αυτά? Κοίτα, βασικά επειδή βλέποντας και παρακολουθώντας τα πράγματα που έκανε η Καλομήρα, το ένιωσα πάρα πολύ έντονα. Δηλαδή ήταν σαν να θυμήθηκα μερικά στιγμιότυπα, τα πράγματα που είχαν γίνει κτλ. Και επίσης ότι την πίστευα, την ήθελα πάρα πολύ, την πονάω την Καλομήρα. Τι είπε λοιπόν όταν στην press conference? Πώς είχε πει? Ναι, the third place is very good, but... Και τα λέει όλα. Δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή ότι... Η μεγαλύτερη γλώσσα του κόσμου δεν είναι τα αγγλικά, δεν είναι τα γαλλικά, δεν είναι τα ιταλικά, δεν είναι καμία γλώσσα. Η μεγαλύτερη γλώσσα του κόσμου είναι του σώματος. Δηλαδή μπορείς να επικοινωνήσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα που έλεγε καλή τρίτη θέση, αλλά θα το πω τώρα, γαμώτο. Άλλα γαμώτο. Δηλαδή ήταν αυτή η έκφραση, αλλά χωρίς να πει τη λέξη. Ενώ σε οποιαδήποτε γλώσσα, δηλαδή είτε και στα ελληνικά να το μιλήσει, να τα έλεγε, είτε στα σουηδικά είτε στα γαλλικά, δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ότι πανάθεμά το, ότι. Και δεν ήταν πάντα όλοι πάρα πολύ φιλικοί μαζί της πριν πάει, ξέρεις, τα σχόλια τα διάφορα, είναι τους βλέπεις ότι υπάρχουν ορισμένοι που ζουν από αυτό. Του παιχνιδιού, μετά τον είσαι δημόσιο πρόσωπο πρέπει να αντιλαμβάνεσαι και τις κριτικές, είτε είναι και καλές είτε είναι και άσχημες. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα, εγώ φίλο σαν... Δεν μπορώ να πω φίλη της Καλομήρας, σαν ξαδερφούλα της Καλομήρας. Έτσι, αν ζήσα μικρή αδερφούλα. Ναι, δηλαδή να μπορέσω να την προστατέψω. Πιο βασικό το οποίο μου είχε λείψει πάρα πολύ από την εποχή των Αντίκ. Δηλαδή, ο πρώτος ο δίσκος βγήκε τόσο αθώα, το οποίο δεν υπήρχε. Δηλαδή, μέσα σε 3 εβδομάδες βγάλαμε ένα δίσκο και θυμάμαι ότι όλοι μου γεννήσει Έλληνες τραγουδούσαν «Σε θέλω, σε θέλω, I wanna know, και εσύ με θέλεις και το ξέρω, why can't it be just you and me, forever and...» Δηλαδή, Gringlish. Και θυμάμαι, ας πούμε, τους Σουηδούς, τους Σκανδιναβούς, ακόμα και Γερμανοί που τραγουδούσαν στα ελληνικά, δηλαδή «Στάσου, στάσου, δυνατά, δυνατά». Δηλαδή, ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και βγήκε τόσο γρήγορο, να ξαφνικά πρέπει να σκεφτόμαστε, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όχι να πούμε λάθος, όχι να κάνουμε λάθος. Έχουμε φύγει λίγο από αυτό το στοιχείο πλέον. Βέβαια, προσπαθώ να είμαι όσο αυθόρμητη μπορώ στη ζωή μου. Γελάς, είσαι και νεόδωρη. Δεν με πειράζει έστω και να πω και κάτι λάθος ή να κάνω και κάτι λάθος, γιατί μπορώ να πω και συγγνώμη. Είσαι φυσική. Ναι, δηλαδή, μ' αρέσει όμως το πράγμα. Έχεις εγωισμό γενικά. Όχι, δεν έχω κανένα εγωισμό. Και γενικά έτσι με τους φίλους μου και τα λοιπά, μπορώ να πω και μια κουβέντα παραπάνω που λέει ο λόγος. Cool. Δηλαδή προσπαθώ να ζω μέσα από τον αυθορμητισμό μου. Μην αλλάξει τίποτα, Λανιό. Δεν θέλω να αλλάξω, να σου πω την αλήθεια, γιατί από αυτό ζω, αυτό μου δίνει ενέργεια.